Και εσείς το ίδιο, ό,τι κάνετε με 9600 από εδώ. Ωραία, θα το λύσουμε. Το πειράζει ο Απόστολος, θα το φτιάξει. Λοιπόν, αυτό είναι μια εκκρεμότητα. Θέλω να το συνεχίσουμε. Ότι προτού φύγετε, δεν θέλω να φύγει καμία ομάδα που γράφει κώδικα, μέχρι να έρθει η ώρα να φύγει, αν δεν έχει κάνει είτε push στο GitHub, μιας και έχετε το δικαίωμα να ανεβάσει κατευθείαν, ή να μας κάνετε ένα pull request, να το κάνω εγώ accept, να ανέβει. Εντάξει. Αυτά. Τώρα, όσο για σας εδώ, θα σας τα πει και ο Απόστολος καλύτερα, το λέω και να το ακούσετε όμως και οι υπόλοιποι, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Όλα τα, καταρχήν, και τα δεδομένα από το Sonar και οτιδήποτε άλλο βάλουμε εδώ, ότι μας βοηθήσει τα παιδιά να φτιάξουμε αν φτιάξουμε encoder ή οτιδήποτε κάνουμε, τέλος πάντων, για να παρακολουθούμε το πού βρίσκεται σε ένα βαθμό το αυτοκινητάκι ή τι ταχύτητα έχει και πόσο μετακινήθηκε, συν τα δεδομένα από τα Sonar ενδεχομένως, του στυλ, ξέρω εγώ. Μπροστά, δεξιά, στο 1 μέτρο έχει εμπόδιο. Αριστερά, στο 1,5 μέτρο έχει εμπόδιο. Και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα οποία θα σας βοηθήσουν να κάνετε χαρτογράφηση εντός αγωγικών και εκτός. Ένα αυτό. Και δεύτερον, τα δεδομένα που μπορεί να βάλουμε, ξέρω εγώ, από ένα θερμομετράκι. Έχω εδώ ένα θερμομετράκι, άμα θέλει η ομάδα που θα ασχοληθεί με αυτά, εσείς νομίζω είστε πάλι με θερμόμετρα και ιστορίες, να το πάρετε, να το κοτσάρετε πάνω να παίξει. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα δεδομένα, για εσάς το λέω και για τους υπόλοιπους, θα εμφανίζονται μέσα από το web. Θα σας πει και ο Απόστολος πώς αυτό το πράγμα εκεί πέρα συνδέεται σε ένα απομακρυσμένο σερβερ, στον οποίο μέσω σελίδας μπορείτε να βλέπετε τα δεδομένα του στυλ, ξέρω εγώ, θερμοκρασία από το θερμόμετρο, τις αποστάσεις από τα sonar, το οτιδήποτε φτιάξουν τα παιδιά μελλοντικά με τον encoder για την ταχύτητα και την απόσταση. Όλα αυτά σας βοηθούν να κάνετε κατογράφηση. Είναι δεδομένα τα οποία θα τα αξιοποιήσετε εσείς. Εντάξει, και οι υπόλοιποι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Και κάτι άλλο, και μια άλλη δυνατότητα που έχει, το οποίο μπορεί να σας ενδιαφέρει όλους, για να μην κάνουμε αυτό το πράγμα κάθε φορά με τα USB και να παίρνετε τα Arduino και να τα βάζετε με USB στα πισιά σας, είναι να στέλνετε, θα το βάζουμε δηλαδή τα αυτοκινητάκια στο ρεύμα και στο δίκτυο και δεν θα το ακουμπάει κανένας. Είναι να στέλνετε απομακρυσμένα σκέτσεις στα Arduino. Βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι δύο τα Arduino, να στέλνετε το σκέτ σας στο σωστό Arduino. Αλλά όλα αυτά γίνονται πολύ εύκολα μέσα από σελίδα. Τόσο απλά. Δηλαδή από μια σελίδα ανεβάζετε το σκέτ και τελείωσε η υπόθεση. Εντάξει. Τώρα, αυτά έχω. Μπορείτε να ξεκινήσετε να δουλεύετε. Ό,τι απορίες έχετε, τα λέμε. Πρώτος εσύ. Κάτσε μόνο να βρω την αντίστασή του. Έχω βάλει σκετσάκι εδώ πέρα για θερμόμετρο. Ναι, είναι αυτό που υπάρχει και στο ίντερνετ. Τώρα περίμενε όμως, γιατί νομίζω έτσι ότι μπαίνει αυτό. Η αντίσταση είναι one wire αυτό. Όχι, απλά έφυγε αντίσταση. Το είχα χώσει έτσι εδώ. Και μου... μια αντίσταση. Προς το παρόν μόνο το θερμόμετρο από πάνω. Θέλω να το κλείσουμε το καπάκι. Να βάλουμε δηλαδή, να τελειώσουμε και με το θερμόμετρο σήμερα, για να το βάλουμε από πάνω να εξέχει. Το θερμόμετρο να βάλουμε τη θερμόκολλα. Εντάξει. Εδώ δηλαδή, ακούστε κι εσείς, στο καπάκι θα κάνουμε την εξής αλλαγή. Εδώ θα μπει το θερμόμετρο και θα συνδεθεί με το... Θα σας βοηθήσουν τα παιδιά να συνεργαστείτε, γιατί θα χρησιμοποιήσετε το ίδιο Arduino και για τα sonar και για το θερμόμετρο, και θέλω να το καπακώσουμε, να το κλείσουμε τελείως. Εντάξει. Και να βιδώσουμε και το Arduino στη θέση. Αυτά.
Όχι. Όταν, όταν τελειώσετε τον κώδικα, τον οποίο κάνετε, θέλω να κάνετε το εξής. Θα πάτε και θα κάνετε, όσοι δεν έχετε κάνει κλόουν, τον Diot Car από το προηγούμενο σεμινάριο, το, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Μαλάκες. Λοιπόν, για κοιτάξτε λίγο. Λοιπόν, για κοιτάξτε λίγο εδώ. Όσοι δεν έχετε κάνει, κάνετε. Μιλάω για αυτούς που γράφουν κώδικα. Εντάξει. Όσοι δεν έχετε κάνει clone το Diot Car που είναι το repository για το σεμινάριο, το κάνετε clone με την εντολή git κενό clone κενό paste αυτό εδώ το οποίο το έχετε κάνει copy. Και από εκεί και πέρα θα σας κατεβάσει στον υπολογιστή σας το φάκελο στον οποίο κάνατε το clone, ένα φάκελο που το λέει Diot Car και ο οποίος περιέχει όλα αυτά εδώ μέσα. Αυτοί που γράφουν κώδικα για τα sonar το βάζουν εδώ. Αυτοί που γράφουν κώδικα για το motor το βάζουν στο movement. Αυτοί που γράφουν, εσείς παιδιά που γράφετε για το web, βάζετε τον κώδικά σας στο web. Ενώ όταν λέω βάζετε, τι εννοώ? Στο Diot Car φάκελο, μέσα στο φάκελο web αντίστοιχα, movement και τα λοιπά που έχετε κατεβάσει στον υπολογιστή σας, κάνετε copy-paste τα αρχεία σας, το sketch που φτιάξατε εσείς για τα motor, εσείς για το sonar, εσείς όλο το Diot packages και ό,τι αλλάξετε, ωραία, και μετά κάνετε git push, git commit κενό, μείον m, θα το γράψω εδώ να το βλέπετε, git commit, λοιπόν, για δείτε εδώ, αφού έχετε κάνει το copy-paste στον κώδικα, εδώ έχουν κενά αυτά, έτσι, και συνεχίζω από κάτω γιατί δεν χωράει, ή τέλος πάντων εδώ, βάζετε ένα μήνυμα, παράδειγμα, code for motors ή code for web κτλ. Πατάτε Enter και μετά η επόμενη εντολή git κενό push κενό το URL αυτό. Εντάξει, άμα δεν σας, δώσει, βασικά όχι, συγγνώμη, git κενό push και Enter και σας το ανεβάζει στο προσωπικό σας repository. Ωραία. Το επόμενο βήμα τώρα είναι να μας κάνετε ένα pull request. Πώς κάνουμε pull request? Πηγαίνουμε εδώ στο GitHub το δικό σας, στο οποίο έχετε μπει με τα στοιχεία σας. Ωραία. Και πηγαίνετε, το έχετε ανεβάσει στο δικό σας repository, υποτίθεται, με το git push, έτσι. Έχετε κάνει git commit, git push, αφού έχετε κάνει το clone και έχετε βάλει τα αρχεία σας. Μετά πάτε εδώ πέρα και πατάτε αυτό εδώ το ωραίο πράσινο κουμπάκι, το οποίο δεν το παίρνει. Ωραία. Και πατάτε τούτο εδώ. Εγώ τώρα δεν έχω κάτι διαφορετικό να κάνω. Create pull request και μετά μου το λέτε, μου στέλνετε ένα email και το αφήνετε σε μένα. Εάν έχετε πρόβλημα με αυτή τη διαδικασία που είναι η πιο απλή, στείλτε ένα email, θα σας στείλω οδηγίες εγώ, βήμα-βήμα, πώς να, είναι 2-3 εντολές ακόμα, πώς να το συνδέσετε και να το πετάξετε απευθείας στο MyLack, εντάξει. Όσον κάνετε δουλειά, εγώ θα σας γράψω στον πίνακα τις εντολές να το κάνετε κατευθείαν, χωρίς pull request. Είναι λίγο πιο απλό. Έτσι. Όλες μαζί. Thank you.
Ηλία, κοίτα. Από το Gitbus. Ό,τι βλέπεις εκεί δίνεις. Ρε ρώσικα έχει. Έχει και ρώσικα παράδειγμα, μαλακία. Ρε γαμωτό. Όχι, να το βλέπουν όλοι. Αυτό ενδιαφέρει όλους όσους γράφουν κώδικα εδώ μέσα. Και τους απομακρυσμένους. Το σώνα, κούνα λίγο χέρι. Μιχάλη, το σώνα, το χέρι. Λοιπόν, για κοιτάξτε λίγο εδώ. Αυτές εδώ είναι οι εξής εντολές που δίνουμε σε κονσόλα για GitBus και τα ρέστα. Εσείς έχετε φτιάξει ένα sketch, το οποίο είναι ένα αρχείο. Εσείς έχετε φτιάξει ένα άλλο sketch. Εσείς έχετε φτιάξει ένα μάτσο αρχεία. Κάνουμε αυτό εδώ πέρα και κατεβάζουμε στον υπολογιστή μας τον Digiot Card. Όταν το κάνουμε αυτό, εκεί στο φάκελο στον οποίο βρισκόμαστε, εσύ μέσα από το GitBus, εκεί που το τρέχεις, το ίδιο είχε και τα άλλα Windows, φτιάχνει ένα φάκελο Digiot Card, ο οποίος μέσα φάκελος έχει όλους αυτούς τους φακέλους και τους υποφακέλους και τα αρχεία. Ωραία, ήδη. Είναι κώδικα και πράγματα που έχουν ανεβάσει από τα προηγούμενα σεμινάρια. Λοιπόν, τα παιδιά πίσω. Κάνουμε CD στα Linux για να μπούμε στο φάκελο. Τώρα στα παιδιά στο GitBus δεν ξέρω. Όποιος ξέρει GitBus από εδώ μέσα μας βοηθήσει. Λοιπόν, μπαίνουμε στο φάκελο του Yotcar και αποθηκεύουμε εκεί στον αντίστοιχο υποφάκελο ό,τι αρχεία θέλουμε. Παράδειγμα, αν τραβήξω μια φωτογραφία το τέτοιο ή ένα βίντεο, θα το βάλω εδώ πέρα στο φώτο. Το sketch το οποίο έχουν φτιάξει πίσω για τα μοτέρ θα μπει στο movement. Το sketch για τα sonar στο sonar. Όλος ο φάκελος Digiot Web Client που φτιάχνουν τα παιδιά στο web. Εντάξει. Άμα θεωρείτε ότι ο φάκελος θέλετε να αλλάξει όνομα, μου το λέτε και σας τον αλλάζω. Αντί για web να το λέει αλλιώς, ξέρω. Αφού κάνουμε αυτή τη διαδικασία, κάνουμε git commit -m και ενώ ένα μήνυμα, όχι στα ελληνικά, στα αγγλικά. Το μήνυμα αυτό, για να δείτε πάνω κάτω στη φιλοσοφία του git και του github, πρέπει να είναι χαρακτηριστικό του τι ανεβάζουμε, του testing. Ανεβάζω sketch για μοτέρ, θα πάω και θα πω, ξέρω εγώ, added motors sketch, παράδειγμα. Έτσι θα το έκανα εγώ, εσείς μπορείτε να το πείτε αλλιώς. Καλό θα είναι να είναι στα αγγλικά, γιατί αυτό πράγμα το βλέπει όλος ο πλανήτης. Και αυτό σκεφτείτε ότι μπορεί να το πάρει κάποιος και να το, με τις οδηγίες και με όλα αυτά, να πάει και να το συναρμολογήσει. Οπότε πρέπει να ξέρει τι είναι αυτό. Ας πούμε αυτό, αυτό εδώ πέρα το Added Motor Seat Manual το έχω βάλει εγώ. Γιατί πήγα στο Docs και έβαλα το manual της Adafruit που είδατε πίσω ένα PDF. Οπότε όταν έβαλα αυτό το αρχείο πήγα και έγραψα commit-m Added Motor Seat Manual. Κατανοητό?
Μπράβο, τι προσθέτεις. Εσύ προσθέτεις, ας πούμε, το sketch για τον encoder ή το sketch για το θερμόμετρο. Εσύ δεν έχεις και φακέλους αντίστοιχους, οπότε θα μου πεις να φτιάξω ένα φάκελο. Εντάξει. Ή μπορείς να φτιάξεις εσύ το φάκελο και να τον ανεβάσεις. Ναι, ξέχασα και μία εντολή να σας πω. Πριν το commit, συγχωρέστε με, αφού αποθηκεύσουμε στο φάκελο τα αρχεία μας, είναι άλλη μία εντολή, git add, τελεία. Αυτή η εντολή πάει και λέει στο git ότι ξέρεις, παράδειγμα, έβαλα εγώ το sketch motor.ino στον αντίστοιχο φάκελο. Ωραία. Όταν του λες git add τελεία, πάει και προσθέτει ό,τι αρχείο καινούριο έχουμε βάλει στη λίστα των αρχείων που πρόκειται να στείλουμε στο GitHub. Ωραία. Δίνουμε λοιπόν το μήνυμα που είπαμε πριν από λίγο και κάνουμε αυτό, git remote add όλη την ιστορία, για να του πούμε ότι ξέρεις θα συνδεθείς απομακρυσμένα στο GitHub και θα τα ανεβάσει εκεί, δεν θα τα ανεβάσεις τοπικά σε σένα. Εδώ ενδεχομένως να θέλει και μία ακόμα εντολή, την οποία δεν θυμάμαι, αν ήταν ο Αχιλλέας εδώ θα μας βοηθούσε λίγο. Γιώργο, time out. Θυμάσαι εσύ, αφού κάνουμε remote add και βάλουμε το απομακρυσμένο repository, αν χρειάζεται κάτι άλλο για να τα στείλουμε στο GitHub. Κάτι να κάνουμε switch τα... Λοιπόν, θα σας πω εδώ, αυτή η εντολή που θα σας γράψω μετά από αυτό είναι προαιρετική, αλλά θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πού στέλνετε τι. Βασικά όχι πού στέλνετε τι, πού στέλνετε αυτά που κάνατε add. Αφού κάνετε add, θα σας βγάλει κάποιο μήνυμα που σας λέει ότι added το τάδε αρχείο. Ωραία. Δηλαδή, άμα πάω και βάλω το motor.ino στο φάκελο movement, θα σας πει ότι έβαλες το movement κάθετος motor.ino μετά το git add. Σε μήνυμα στην κονσόλα θα το βγάλει και σε σένα. Λοιπόν, commit και τα λοιπά, remote add και θα κάνετε git status. Και θα δείτε εδώ πέρα, θα λέει remote και local. Θα έχει το μήνυμα που θα σας βγάλει. Θα έχει παρενθεσούρες remote και local. Το remote πρέπει να είναι αυτό εδώ. Εντάξει, το από πάνω. Αν είναι αυτό, αν έχει τα remote αυτό, είμαστε σε καλό δρόμο. Εάν δεν το έχει ή δεν έχει καθόλου remote, εκεί έχουμε θέμα, στείλτε email. Να το δει και η Αχιλλέας, θα σας απαντήσει σίγουρα. Μετά πατάμε git push. Η εντολή git push είναι αυτή η οποία θα στείλει τα αρχεία στο GitHub. Αφού πατήσουμε την εντολή git push, εάν έχει γίνει με επιτυχία το από πάνω το git remote add, τότε θα μας ζητήσει να βάλουμε τα στοιχεία μας στο GitHub. Username και password. Θα σας λέει username του username σας παπάκι github.com. Οπότε εκεί βάζουμε αυτά τα στοιχεία. Παράδειγμα, εμένα είναι dandridge και το password μου. Βάζουμε username, πατάμε enter και με το που θα πατήσουμε enter θα μας ζητήσει password. Βάζουμε το password το οποίο δεν φαίνεται, έτσι, όπως το Linux, πατάμε enter και τότε θα αρχίσει να κάνει, θα λέει κάτι resolving deltas και sending και κάτι τέτοιες μπαρούφες που σημαίνει ότι στέλνει στο GitHub αυτά που βάλατε. Αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ, είμαστε σε καλό δρόμο. Όποιος έχει πρόβλημα, στέλνει mail. Θέλω όμως να το κάνουμε αυτό, στέλνει mail αφού τελειώσουμε σήμερα, αλλά θέλω προτού φύγετε όλοι να το κάνετε. Για να το δούμε και στην πράξη. Μισό. Για δες το λίγο, Βασίλη. Πού το? Ωραία, αυτό είναι. Εντάξει, άρα λοιπόν τα παιδιά πρέπει να βάλουν το ξεχωριστό και εσύ θα το βάλεις τον αντίστοιχο φάκελο Sonar with encoder. Εκεί, τη διαδικασία που κάνουμε με τα παιδιά. Ναι, για 5 λεπτά. Περίμενε όμως, ρε, στέλνω να έρθω. Ένα λεπτό.
Ναι, 2 λεπτά και δεν μπορείτε να περιμένετε. 2 λεπτά ρε παιδιά. Θέλω να βλέπω τι κάνετε γι' αυτό. 2 λεπτά δηλαδή. Αυτή είναι η χαρά μου εμένα. Περίμενε. Άμα κάνετε αυτή τη διαδικασία με το Τάζα. Να μπούμε κατευθείαν στο MyLag. Θα πάμε εκεί να κάνουμε αλλαγή. Όχι. Σίγουρο. Γιατί νομίζω το κάνανε. Περίμενα. Θα το δω. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Αχιλλέας να σας έχει δώσει πλήρη δικαιώματα. Εγώ δεν θυμάμαι να σας έχω δώσει. Τώρα αν έκανε κάτι ο Αχιλλέας δεν ξέρω, παιδιά. Άντε ρε φίλε. Λοιπόν, για ακούστε με λίγο όλοι. Όσοι έχετε κατεβάσει, λίγο όλες οι ομάδες, όσοι έχετε κατεβάσει κώδικα από το GitHub, όσοι έχετε κατεβάσει, θα μπείτε στο φάκελο DiotCar και θα κάνετε Git Pull. Το γράφω εδώ. Είναι άσχετη εντολή αυτή. Αυτή η εντολή μας ενημερώνει για όποιες αλλαγές γίνουν. Ναι. Από την ώρα που κάναμε το clone μέχρι την ώρα που δίνουμε την εντολή. Προσέξτε, κάθε φορά, από την πρώτη φορά που θα κάνετε clone και μετά, αυτό εδώ είναι για την πρώτη φορά παιδιά, υπάρχει εντολή. Άπαξ και γίνει το clone, κάθε φορά που θα θέλετε να κάνετε αλλαγή και να την ανεβάσετε, στη θέση του git clone θα κάνετε, δεν θα κάνετε τίποτα, θα κάνετε cd και μετά θα δίνετε την εντολή git pull. Εντάξει, πάντα. Και όταν κάνετε git pull θα σας ζητάει πάλι τα στοιχεία στο GitHub. Ανεξάρτητα από το pull, αν πάμε τώρα, αν δεν έχετε κάνει clone δηλαδή και το κάνετε τώρα ή τέλος πάντων κάνετε το git pull, θα δείτε ότι έχουν προσθεθεί οι εξής φάκελοι. Sonar with encoder, το φάκελο encoder γιατί δεν το δείχνει. Πού τον έκανα. Έχει ένα φάκελο encoder, μισό. Τώρα τον έβαλα. Γιατί είχε Sonar W encoder. Τώρα τον έβαλα. Λοιπόν, ωραία. Για δείτε τώρα. Λοιπόν, εσείς το sketch που έχετε για τον encoder μόνο του, το βάζετε στο φάκελο encoder. Το sketch που έχετε για τα sonar, πού είναι ο Μιχαλή. Μιχαλή. Το sketch που είναι σκέτο με το Βασίλη για τα sonar μπαίνει εδώ, αν κάνετε αλλαγές. Και από εδώ και πέρα, το sketch που θα βγει στο συνδυασμό των δυο, sonar with encoder. Εντάξει.